Λίγου μήνε πριν τι κρίσιμε ευρωεκλογέ του 2024 και λιγότερου πριν την αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματο για εκταμείευση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, άλλη μία καταδίκη έρχεται να αμαυρώσει ακόμη περισσότερο την ήδη μελανή διεθνή εικόνα τη χώρα μα. Στι 7 Φεβρουαρίου, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που καταγγέλει την Ελλάδα για παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου. Είναι προφανές ότι τόσο η καταδικαστική απόφαση αυτή καθεαυτή όσο και ο χρόνος έκδοσής της υποκρύπτουν σκοπιμότητες οι οποίες χρήζουν εμβάθυνσης ώστε να αποκαλυφθούν και για τις οποίες επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε. Αλλά αυτό δεν είναι αναιρεί το γεγονός ότι το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί μια νέα ηχηρή αποτύπωση της παρακμής στην οποία έχει περιέλθει η χώρα υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρά τις γαλάζιες διαμαρτυρίες περί ανθελινισμού, λαϊκισμού, παραπληροφόρησης και συκοφαντών, η Ευρωβουλή έχει δίκιο ως προς τα δύο κεντρικά σημεία του ψηφίσματος. Ούτε κράτους δικαίου υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε ελευθερία τύπου. Έχει όμως απόλυτο άδικο ως προς την ταύτιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την ίδια τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ενέργεια Πρωθυπουργό θα έπρεπε να καταδικαστούν και να αμαυρωθούν. Όχι η χώρα στην οποία η Ευρώπη οφείλει μεταξύ πολλών άλλων τι έννοιε του δικαίου και τη ελευθερία. Επιπλέον, άξιοι καταδίκη είναι εν συνόλο οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ, οι οποίοι λάμπουν δια τη απουσία του κάθε φορά που τα συμφέροντα τη Ελλάδα και των πολιτών τη απαιτούν δυναμική διεκδίκηση και υπεράσπιση δηλώνουν ωστόσο βροντερό αγωνιστικό παρόν όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα του κόμματός τους ή του ευρωπαϊκού πολιτικού σχήματος στο οποίο το κόμμα τους ανήκει ή των λόμπις υπό την επιρροή των οποίων διατελούν. Τέλος, μερίδιο στην καταδίκη έχει και η ίδια η Ένωση που ανενδίαστα θυσιάζει την ευημερία των λαών της στο βωμό οποιασδήποτε παγκοσμιοποιητικής ατζέντα είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για μια ριζική αλλαγή της πολιτικής μας πορείας, προκειμένου να τεθεί σε ορθή και υγιή τροχιά τόσο η Ελλάδα όσο και η κατεπίφαση Ενωμένη Ευρώπη. Μια τέτοια γενναία μεταστροφή προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων με τα οποία το εκλογικό σώμα επιλέγει τους αντιπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι εκλογές του Ιουνίου είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για καθοριστικές διορθωτικές επεμβάσεις. Ω Ελληνών Συνέλευση, καταδικάζουμε τι διαβροτικέ πρακτικέ τη τωρινή κυβέρνηση, τη κομματοκρατία εν γέννη, αλλά και τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει χάσει προπολού τον πολιτικό και πνευματικό προσανατολισμό τη. Και καλούμε του Έλληνε πολίτε σε συστράτευση, με στόχο την αποκατάσταση του δικαίου και τη ελευθερία σε όλε τι εκφάνσει του.